Ευθείες βόλιας κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης από το Ηράκλειο με αφορμή τις υποκλοπές και την εμπλοκή της ΕΥΠ στο όλο ζήτημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως ο ΣΥΡΙΖΑ αδειμονεί να ρίξει την κυβέρνηση, βλέποντας ότι η οικονομία της χώρας τώρα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη της προηγούμενης περίοδου. Η αιμονή στην προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, που θα μπορούσε μάλιστα να καταλήξει σε κωμωδία αν όχι σε τραγωδία. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αδειμονία του να ρίξει το Μητσοτάκη έχει φτάσει σε σημείο παραλογισμού που θα ήταν κωμωδία εάν δεν ήταν τραγωδία. Οι άνθρωποι σοβαρά γράψανε ότι η οικογένεια Πιαρακάκη που κόντουσε να χάσει τη ζωή της στο μάτι, με μωρά μηνών, μία μάνα μέσα στο νερό και την μητέρα της, σώθηκε από το Predator. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένα κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν σέβεται ούτε τις ανθρώπινες τραγωδίες. Έχουν χάσει την ανθρωπιά τους. Θέλουν τόσο να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τελικά δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Φυσικά κανένας στην Ελλάδα δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Στην Ελλάδα οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2%, ποσοστό που είναι πολύ καλύτερη επίδοση από εκείνη άλλων χωρών. Ο προβολισμός είναι νομίζω πολύ μετρημένος. Προβλέπει η Ελλάδα μας να έχει ανάπτυξη το 2023 2%, μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πετύχουμε ανάπτυξη το 2023. Δεν σας κρύβω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχω μια κρυφή ελπίδα. Όπως και το 2021 πήγαμε πολύ καλύτερα στην ανάπτυξη από ό,τι περιμέναμε, και το 2022 πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Πιστεύω θα καταφέρουμε και το 2023, παρότι ήταν μια πιο δύσκολη χρονιά. Ωστόσο, η χώρα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, τον Ιούλιο του επόμενου έτους τα ελληνικά πολιτικά κόμματα θα αναμετρηθούν στις εκλογές. Έχουμε προεκλογική περίοδο. Τον Ιούλιο του 2023 θα γίνουν εκλογές. Τον Ιούλιο του 2023. Εκεί που προβλέπει το Σύνταγμα.